τον κύριο Θανάση Κίζο από το τμήμα Γεωγραφίας. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το τμήμα, να πούμε ποιο είναι το τμήμα Γεωγραφίας, ποιοι είναι οι στόχοι του. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το τμήμα Γεωγραφίας. Το τμήμα Γεωγραφίας είναι το τμήμα το οποίο έφερε την επιστήμη της γεωγραφίας στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια όταν ιδρύθηκε. Είναι το πρώτο τμήμα γεωγραφίας στην Ελλάδα, το καλύτερο τμήμα γεωγραφίας στην Ελλάδα. Και μετά από τα πρώτα 30 χρόνια έχει φτάσει και σε μια επιστημονική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική ωριμότητα. Ο στόχος του είναι να εκπαιδεύσει ανθρώπους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την επιστήμη της γεωγραφίας. Η επιστήμη της γεωγραφίας είναι μια σύνθετη επιστήμη, η οποία περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Έχει να κάνει τόσο με την ανθρωπογεωγραφία και το πώς διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες εξαπλώνονται στο χώρο, επιδρούν με το χώρο και αλληλεπιδρούν με το χώρο, αλλά και με την φυσική γεωγραφία του χώρου, με φυσικές καταστροφές και με τον σχεδιασμό πάνω στο χώρο. Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το τμήμα σας? Το τμήμα μας έχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έρχεται να αγκαλιάσει και να κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε αντικείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ σχετικά με την σημερινή αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί την επιστημονική παράδοση της γεωγραφίας τόσο θεωρητικά όσο και από άποψη ερευνητικών μεθόδων. Χωρίζεται σε 4 κατευθύνσεις σπουδών. Mm-hmm. Η πρώτη κατεύθυνση σπουδών έχει να κάνει με τη μελέτη ανθρωπογεωγραφικών φαινομένων. Η δεύτερη κατεύθυνση σπουδών έχει να κάνει περισσότερο με φυσική γεωγραφία, περιβάλλον και φυσικές καταστροφές. Η τρίτη έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του χώρου. Και η τέταρτη με την γεωπληροφορική. Τι απορρόφηση έχει ένας φοιτητής τελειώνοντας τη σχολή στον επαγγελματικό στίβο? Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων του τμήματος έχουν κατοχυρωθεί με μια σειρά από προεδρικά διατάγματα, έχουν δηλαδή επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά αυτά δικαιώματα έχουν να κάνουν τόσο με την εκπαίδευση, όπου οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί μας μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, γίνονται ορομίστοι, αναπληρωτές και τελικά διορίζονται και στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί πρέπει να πω ότι οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί μας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και εκπαιδευτική επάρκεια, δηλαδή μπορούν να μπουν στην τάξη και κάνουν και μαθήματα στα οποία μπαίνουν στην τάξη. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το δημόσιο. Υπάρχει ΠΕ γεωγράφων, mm-hmm. έχει κατοχυρωθεί πρόσφατα πριν από 2 χρόνια και οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί μας εκτός από το ΠΕ γεωγράφων συμμετέχουν και στο ΠΕ περιβάλλοντος σε όλες τις προσκλήσεις οι οποίες βγαίνουν μέσω ΑΣΕΠ για διάφορους φορείς του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, προφανώς απασχολούνται και ήδη έχουμε τους πρώτους απόφοιτούς μας που ασχολούνται στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Απασχολούνται και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Και βέβαια στον ιδιωτικό τομέα, είτε ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, είτε με συμβουλές επιχειρήσεων και μελέτες, είτε εργάζονται σε μεγάλα γραφεία που κάνουν τέτοιου είδους μελέτες. Έχουμε γενικά μια μεγάλη ποικιλία από εργασίες τις οποίες μπορούν να εργαστούν mm-hmm. οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί μας. Εξαρτάται λίγο από το δικό τους μείγμα από γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιλέγουν να πάρουν στο τμήμα, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν και τους αρέσει προφανώς, mm-hmm. αλλά και το πού θέλουν να εστιάσουν περισσότερο τις σπουδές τους. Αν μου επιτρέπεις, βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία έρχονται και στο πρώτο έτος είναι λίγο χαμένα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την πολύ μεγάλη πίεση που έχουν στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, με το γεγονός ότι πολλά από αυτά έρχονται σε ένα νησί και αυτό για κάποιους ή κάποιες μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστούν στην αρχή, μπορούν να νιώθουν λίγο μπερδεμένοι που θα έρθουν εδώ πέρα, αλλά συνήθως προς το τέλος του δεύτερου έτους έχουν ανακαλύψει το τι τους αρέσει πραγματικά mm-hmm. στο τμήμα και έχουν βρει αυτό με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν και από εκεί και πέρα βλέπουμε δραματικές αλλαγές στο πόσο έρχονται, πόσο παρακολουθούν, τι ποιότητα δουλειάς κάνουν. Αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, βέβαια. Γιατί μπορούμε να τους προσφέρουμε στην αρχή μια μεγάλη ποικιλία από πράγματα και να βρει η κάθε μια και ο καθένας τους τι ήταν αυτή, είναι αυτό που τους γεμίζει περισσότερο από το τμήμα.
Τελειώνοντας από την βασική εκπαίδευση, έχουμε μεταπτυχιακά, τι μεταπτυχιακά έχουμε στο τμήμα σας? Έχουμε μεταπτυχιακά, πολύ καλά μεταπτυχιακά. Έχουμε 4 μεταπτυχιακά. Τα 2 τα δίνει αποκλειστικά το τμήμα και τα άλλα 2 τα δίνουμε με άλλα ελληνικά και διεθνή ιδρύματα. Το πρώτο μεταπτυχιακό και το παλιότερό μας μεταπτυχιακό έχει να κάνει με τη γεωπληροφορική. Αυτό είναι δηλαδή ένα μεταπτυχιακό στο οποίο οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι εκπαιδεύονται πολύ συστηματικά στην χρήση εργαλείων και δεδομένων γεωπληροφορικής για πολλές διαφορετικές εφαρμογές, τόσο στη φυσική γεωγραφία, στη διαχείριση καταστροφών και στην ανθρωπογεωγραφία. Είναι πιο τεχνικό, με την έννοια ότι έχει πολύ προγραμματισμό, πολύ διαχείριση δεδομένων, πολύ διαχείριση εικόνας και δορυφορικής εικόνας και εικόνας από σμιαία. Και είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο έρχονται πάρα πολλά παιδιά, είτε από επιστήμες μηχανικών, είτε από γεωτεχνικές επιστήμες, είτε από τοπογράφους, για να πάρουν μια εξειδίκευση στην γεωπληροφορική, που περιλαμβάνει, όπως είπα, και χαρτογραφία, περιλαμβάνει κυρίως διαχείριση εικόνας πια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοώ δορυφορικής εικόνας, αλλά και με 3D εικόνες σε μικρότερη κλίμακα. Και είναι το ένα μας μεταπτυχιακό. Το άλλο μεταπτυχιακό είναι περισσότερο ανθρωπογεωγραφικό. Είναι για την ανθρωπογεωγραφία και το σχεδιασμό του χώρου. Εκεί πέρα οι απόφοιτες και απόφοιτοι μας του μεταπτυχιακού έρχονται και παίρνουν μια σειρά από γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται περισσότερο με τους ανθρώπινους πληθυσμούς και πώς αυτοί οι πληθυσμοί διαρθρώνονται στον χώρο, χρησιμοποιούν τον χώρο, επηρεάζονται από τον χώρο. Ένα άλλο μεταπτυχιακό μας είναι ένα διιδρυματικό μεταπτυχιακό, το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Αυτό το δίνουμε μαζί με το ΑΠΙΘΙΤΑ, μαζί με το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μεταπτυχιακό, το οποίο γίνεται εδώ και ένα κομμάτι του είναι και εξ αποστάσεως, και το οποίο εκπαιδεύει τους αποφοίτους και τις απόφοιτες για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και κινδύνους και την κλιματική αλλαγή, προφανώς. Είναι ένα πολύ σύγχρονο μεταπτυχιακό, ένα πολύ επιτυχημένο μεταπτυχιακό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που εμείς είμαστε το επισπεύδον τμήμα, δηλαδή το τμήμα το οποίο το διαχειρίζεται. Και εκτός από αυτό, έχουμε και ένα άλλο μεταπτυχιακό για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και περήφανες. Είναι ένα διεθνές μεταπτυχιακό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, στο οποίο συμμετέχουμε εμείς, το Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν στην Ολλανδία, το Πανεπιστήμιο του Las Palmas στην Γκραν Κανάρια και το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας στην Ισλανδία. Και παίρνουμε 30 φοιτητές και φοιτήτριες κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο και έρχονται αυτοί στη Λέσβο για 2 εξάμηνα, το δεύτερο και το τέταρτο εξάμηνό τους, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό το μεταπτυχιακό είναι για νησιά και βιωσιμότητα. Islands and Sustainability είναι ο τίτλος του και είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενοι γι' αυτό. Να συμπληρώσω μόνο ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, όπου τα παιδιά που έχουν πάρει ήδη το μεταπτυχιακό τους μπορούν να έρθουν και να συνεχίσουν την έρευνά τους σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Πριν από λίγες μέρες, στην προηγούμενη συνέλευση του τμήματος, ορκίσαμε 2 διδάκτορες. Η μία έκανε το διδακτορικό της πάνω σε επισφαλείς μορφές εργασίας και το άλλο το παιδί έκανε το διδακτορικό του πάνω σε επικονιαστές στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, εντελώς διαφορετικά θέματα που δείχνουν και το εύρος των ερευνητικών, την πληθώρα των ερευνητικών ενδιαφερόντων μας και το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η έρευνα στο τμήμα μας. Βέβαια. Απέναντί σας ένα γονιό ή ένα μαθητή που ετοιμάζεται να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, για ποιο λόγο θα του λέγατε να διαλέξει το τμήμα το δικό σας? Ωραία. Για πρακτικούς λόγους,
αρκετούς και έχω να πω αρκετούς, αλλά και για λόγους που σχετίζονται με το τμήμα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα τμήμα σχετικά μικρό όσον αφορά και τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό των διδασκόντων και είναι ένα τμήμα στο οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να μας βλέπουν συνέχεια. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, είμαστε στα γραφεία μας και αυτό το είδους η μάθηση μέσω μιας μορφής μαθητείας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ένα μάθημα με 20-25 παιδιά παρά με 250-300 παιδιά και είναι και πολύ σημαντικό για τα παιδιά, νομίζω, να μπορούν να συζητούν μαζί μας. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το πανεπιστήμιο γενικά και όχι μόνο το τμήμα έχει πολύ καλές υποδομές φοιτητικής μέρημνας. Έχει ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο, στο οποίο όσες και όσοι δεν δικαιούνται δωρεάν σίτηση με 2,5 ευρώ τρώνε όλη τη μέρα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Οι μεταφορές είναι δωρεάν, με το πάσο. Υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες. Όχι όσες τα θέλαμε, αλλά υπάρχουν όμως. Και σιγά σιγά φτιάχνονται και άλλες. Και σιγά θα φτιάξουμε και άλλες και θα φτιάξουμε και άλλες. Οπότε μια σειρά από πρακτικούς λόγους νομίζω ότι μπορούμε να επικαλεστούμε. Το δεύτερο είναι. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι η Μυτιλήνη είναι κάπου στην Ανατολική Μογγολία. Ισχύει. Είναι φοβερά απομονωμένη και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κανείς και πάρα πολύ ακριβό. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρει κανείς εδώ σπίτι από ότι στα Χανιά, στα Γιάννα, οπουδήποτε άλλο σχεδόν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ασφαλής η Μυτιλήνη. Και πολύ πιο ασφαλής δηλαδή σχεδόν από όλες τις υπόλοιπες πόλεις και είναι μια πόλη στην οποία επίσης έχει φοιτητική ζωή, στην οποία έχει μεγάλη ποιότητα. Τα παιδιά πολλά πράγματα να κάνουν. Έχουν πάρα πολλές ομάδες και αθλητικές και ειδικών ενδιαφερόντων όπως η αστρονομική ομάδα και θέλω να μου πούνε πού αλλού θα βρουν να κάνουν καταδυτική ομάδα. Συμμετέχουν σε καταδυτική ομάδα. Χορευτικές, θεατρικές. Ομάδες, θεατρικές. Είναι πάρα πολύ τέτοιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα παιδιά τα που έχουν πολλά ενδιαφέροντα και κάνουν τέτοιες ομάδες, αστρονομική ομάδα, είναι ένα πολύ μεγάλο τέτοιο εύρος. Ταυτόχρονα το τμήμα μπορεί να τους προσφέρει τις βάσεις για πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και να δουλέψουν άμεσα ως απόφοιτοι του τμήματος, αλλά και να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, είτε πιο τεχνικών αντικειμένων που σχετίζεται με το χώρο, τη διαχείριση του χώρου και τη διαχείριση της εικόνας. Πρέπει να πω ότι η διαχείριση του χώρου πια εκτός από τα κινητά μας, τα ρολόγια μας, τους υπολογιστές μας είναι παντού και άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο ξέρουν τα λογισμικά, γιατί τα λογισμικά. Όλοι βλέπουμε ένα βίντεο με έναν Ινδό εκεί πέρα να μας εξηγεί και τα μαθαίνουμε. Αλλά μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνουν τα αποτελέσματα. Μπορούν να καταλάβουν, μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα και τη φυσική του σημασία. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ικανότητα και μια δεξιότητα την οποία απόφοιτοι από πολύ λίγα τμήματα άλλα την έχουν. Μπορούν να ασχοληθούν όμως και με πολλά διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό τμήμα για να πάρει κανείς τις βάσεις, αλλά και να βρει ποιο είναι το πραγματικό του κάλεσμα, να το πω, ότι του αρέσει, τι της αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό ως προς αυτό το τμήμα μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε την προσωπική σας συμβουλή που θα δίνατε σε ένα παιδί που ετοιμάζεται τώρα να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του. Εγώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ας ρωτήσουν τους εαυτούς τους πώς βλέπουν τον εαυτό τους σε 5, σε 10 και σε 15 χρόνια. Τι θα ήθελα να κάνουν. Αυτή είναι μία στρατηγική. Δες τι θέλεις να κάνεις και κυνήγα το όνειρό σου. Έτσι κι αλλιώς, σήμερα η αγορά εργασίας είναι τόσο πολυμορφική και αλλάζει τόσο πολύ. Τα επαγγέλματα στα οποία αυτοί θα κληθούν να κάνουν, δεν τα ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε τι επαγγέλματα θα είναι αυτά. Θα τα φτιάξουν μόνες τους και μόνοι τους, το πιο πιθανό τα περισσότερα από αυτά τα Σωστά. επαγγέλματα. Οπότε, η συμβουλή μου είναι διπλή. Πάρε μια βασική επιστήμη, όπως είναι και η γεωγραφία. Κάνε βασικές σπουδές και από εκεί και πέρα συνέχισε να χτίζεις το δικό σου προσωπικό σετ από ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες. Επιμένω σε αυτά τα τρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στην αγορά εργασίας. Γνώσεις, ναι, τις θέλουμε, αλλά θέλουμε και κυρίως δεξιότητες και ικανότητες. Φτιάξε το δικό σου προφίλ, δες τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο και θα δεις τι θα κάνεις μετά. Είναι μια εποχή, η οποία εντάξει είναι πάρα πολύ δύσκολη, όντως, αλλά είναι και πάρα πολύ γοητευτική με την έννοια ότι βεβαιότητες τις οποίες ξέραμε για πάρα πολλά χρόνια,
Τώρα πια δεν υπάρχουν στην αγορά εργασία. Mm. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, κανένας δεν θα σε ρωτήσει τι πτυχίο έχεις, αλλά θα σε ρωτήσει τι ξέρεις να κάνεις. Το ξέρεις. Έλα. Δεν το ξέρεις. Το πτυχίο δεν μου λέει τίποτα. Πραγματικά δεν μου λέει τίποτα. αλλά είναι μια πολύ γοητευτική εποχή, νομίζω, για τα παιδιά. Mm. Και εγώ θα τις συμβουλές, και αυτές τις συμβουλές έδωσα και στους γιους μου, πρέπει να σου πω. Εκμεταλλευτείτε την εποχή αυτή. Mm. Δείτε τι σας αρέσει και φτιάξτε το. Κυνηγήστε το, φτιάξτε το δικό σας σετ. Δηλαδή, είναι και λίγο προσωπικό αυτό. Τι θέλεις εσύ να πάρεις από το τμήμα. Mm. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να πάρεις όταν τελειώσεις. Μπορεί να μην το ξέρεις στην αρχή. Αυτό και σου είπα πριν, ότι πολλά παιδιά είναι λίγο χαμένα. Και καλά κάνουν. Βέβαια, και είναι χαμένα. Έτσι, και καλά κάνουν. Δεν ξέρει που πατάει. Καλά κάνουν. Άμα στα 18 σου έχεις βεβαιότητες, τόσες πολλές βεβαιότητες, δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να ψαχτείς και λίγο. Αλλά σιγά σιγά βρίσκουν. Ναι. Και αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι και το πιο ικανοποιητικό για μας σε αυτή τη δουλειά. Ότι βλέπεις σιγά σιγά νέους ανθρώπους να ανακαλύπτουν τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και το οποίο το κάνουν και πολύ καλά και πολύ καλύτερα από εμάς.